Λοιπόν, θα πάμε στην καθηγήμενη συντάκτρια Άννα Κανδύλη. Παράλληλα, Άννα, τρέχει και η ανάκριση για την πολύ συζητημένη σύμβαση 717 που αφορά στον εξυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου. Μέχρι τώρα, από τους 23, έχουν απολογηθεί 11. Έχουν απολογηθεί 11. Χθες απολογήθηκαν δύο μηχανικοί της ΕΡΓΟΣΕ και αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή χρηματικής εγγύησης 500.000 ευρώ ο ένας και 800.000 ευρώ ο άλλος. Δηλαδή, μέχρι στιγμής, Κατερίνα, αυτοί οι 11 που έχουν απολογηθεί, συνολικά οι εγγύησεις που τους έχουν επιβληθεί, αγγίζουν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί υπήρξε και μια παραφιλολογία που βρίσκουν όλα αυτά τα λεφτά. Τι είναι αυτές οι εγγύησεις ακριβώς? Η εγγύηση είναι για να εξασφαλιστεί μάλλον η παρουσία τους στο δικαστήριο εφόσον παραπευθούν στο δικαστήριο. Είναι όπως και οι περιοριστικοί όροι και στους συγκεκριμένους τους δύο. Χθες επιβλήθηκε και ο περιοριστικός όρος απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε όμως, Κατερίνα, είναι γιατί λένε πολλοί μα πού βρίσκουν τα λεφτά. Λοιπόν, δεν υποχρεούνται να τα δώσουν αμέσως. Mm-hmm. Τους δίνει ο νόμος ένα περιθώριο κάποιων ημερών. Τους δίνει όμως και τη δυνατότητα να προσφύγουν και στην ανακρίτρια αλλά και στο δικαστικό συμβούλιο, ζητώντας εξαφάνιση της εγγύησης ή μείωση της εγγύησης, και αυτοί είναι που αποφασίζουν στο τέλος. Αν σε περίπτωση τώρα δεν έχουν τα χρήματα, μπορούν να βάλουν ως εγγύηση και ένα ακίνητο. Mm-hmm. Και αν δεν έχουν και το ακίνητο, τότε πάνε στη φυλακή. Άννα Κανδύλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.